ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις σας για τον Γκάρι Ροντρίγκες, για να φύγει να πάει στα αποδυτήρια και θα συνεχίσουμε με τον προπονητή. Ήθελα να τον ρωτήσω αν έχουν μείνει μακριά από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε η Σλόβαν και αν έχουν προετοιμαστεί απλά για να αντιμετωπίσουν μια πανέτοιμη ομάδα. Ναι, έχουμε ακούσει ότι έχει συμβεί, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Εγώ είμαι προσωπικά συγκεντρωμένο στη δική μου ομάδα και ότι θα κάνουμε εμείς στο γήπεδο. Δουλεύουν πάρα πολύ στο γήπεδο, έχουν πολύ καλή ισορροπία, αμήνονται σωστά. Δεν παίρνουν ποτέ αυτό που τους αξίζει. Σαν αποτέλεσμα, σαν εύρος στο σπορ. Πόσο είναι το ιδιολογία αυτό? Εγώ προσωπικά είμαι συγκεντρωμένο σε αυτό που πρέπει να κάνω. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δουλεύω, αφήνω πίσω μου ό,τι συμβαίνει. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει καλά, κάποια όχι. Σημασία έχει να συνεχίσει τη δουλειά, να κοιτάσει την επόμενη μέρα που κάθε φορά είναι διαφορετική. Έχουμε καινούριο παιχνίδι την Πέμπτη, έχουμε καινούριο παιχνίδι την Κυριακή. Και έτσι σκέφτομαι και έτσι λειτουργώ. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί. Ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι αύριο. Αλλά θεωρώ γενικότερα ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Μεγάλη συζήτηση για τις ευκαιρίες που χάνονται. Για τα χρόνια που δεν παίρνουν, παρά το γεγονός ότι οι ευκαιρίες που δημιουργούνται είναι πάρα πολλές. Τους απασχολεί στα πολιτεία το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα ξεκλειδώσουν και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι, είναι λογικό να το συζητάμε. Είναι αρκετά τα παιχνίδια που έχουμε δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες δίχως να έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τα κόμματα που θέλουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να μην μας απασχολεί. Όπως είπα και πριν, κάθε μέρα είναι λογικό. Έχουμε άλλο παιχνίδι αύριο. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό, να παίξουμε το ποδοσφαιρό μας, να κάνουμε τις ευκαιρίες μας και είμαι σίγουρος ότι τα γκολ θα έρθουν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς έχουμε καθαρό μυαλό. Σκεφτόμαστε πώς θα πάρουμε τους 3 βαθμούς και όχι το πώς θα σκοράρουμε. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει μια ψυχολογική διαφορά στην προσέγγιση των αγώνων στην Ελλάδα με την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, μήπως το απολαμβάνουν λίγο παραπάνω, επειδή και η πίεση του κόσμου δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν είναι ευρωπαϊκό, μάλλον στοχεύεται περισσότερο. Μήπως στα ελληνικά παιχνίδια, επειδή έχουν πολύ καιρό να πάρει τίτλο, βγαίνει μια μεγάλη πίεση και αυτό του φέρνει και εκμεταλλευτισμό και δεν έχουν καθαρό μυαλό. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, είτε αυτό αφορά το πρωτάθλημα είτε την Ευρώπη. Εμείς παίζουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε τους 3 βαθμούς ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το τι έχει συνέβη στο παρελθόν, ούτε να μας απασχολεί αν υπάρχει πίεση ή όχι. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, εμείς κοιτάμε μπροστά και έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να παίζουμε καλά σε κάθε παιχνίδι και να παίρνουμε αυτό που θέλουμε αδιαφορώντας για όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να λειτουργήσει έστω και για λίγο ή πολύ δεκαετία να προσελκυθεί η διαφορά του να πέσει ένα γήπεδο όπως η Τούμπα και σε τόσο πιστά γήπεδο όπως αυτό ή όπως ήταν στην Τρίπολη που είναι παρόμοιο. Υπάρχει θέμα συγκέντρωση, μπορεί να επηρεάσει κάτι τέτοιο. Δεν έχει να κάνει με το γήπεδο, ποιος είναι έξω από το γήπεδο, πόσο μικρό είναι, πόσο μεγάλο είναι. Από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όλα είναι ίδια, όλη η αγωνιστική χώρη είναι ίδια. Οπότε κάθε παιχνίδι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στον αγωνιστικό χώρο για να δείξεις τον εαυτό σου. Δεν παίζει ρόλο το γήπεδο. Πόσο δύσκολο είναι από εμάς, την ομάδα σας, για ένα παιχνίδι που μπορεί να μην γίνει και για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που επιμένετε μέρες δεν προπονήθηκε γιατί έχει προβλήματα με λιώσεις όλα αυτά. Jak těžké je čelit mužstvu, se kterým je možnost, že se nebude vůbec nakonec hrát. Víte o tom, že prodělali nějaké zdravotní problémy a je vlastně takový tlak. Ichame pěchnili prin 3 směres ke opus se sipa po ten archi vlepume pěchnili me pěchnili. Odan telio se pěchnili me tixanti archizame na skeftume to pěchnili po echu mavri. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να σκεφτούμε αν τα παίξουμε ή δεν τα παίξουμε το παιχνίδι της Πέμπτης. Měli jsme, hráli jsme před 3 dny s Xanthi, takže vidíme vždycky od hry ke hře vlastně. To znamená, že až když jsme dohráli hru s Xanthi, tak jsme přemýšleli o tom, co bude dál. Και δεν μίλησα με τους παίκτες για το παιχνίδι από τη στιγμή πριν το παιχνίδι με τη Xanthi, δεν μίλησα για αυτό το παιχνίδι που έχουμε αύριο. Ξεκινήσαμε να σκεφτούμε και να μιλάμε από την Δευτέρα. Περιμέναμε μέχρι την Τρίτη να πήραμε απάντηση χτες ότι θα παίξουμε το παιχνίδι. Αυτό περιμέναμε όλοι. Já jsem s hráči vlastně o této hře nemluvil do té doby, než jsme dohráli zápas s Xanthi. A vlastně od pondělka se to začalo krystalizovat, že v úterý jsme se dozvěděli, že se bude hrát zápas. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ήμασταν πιο προσεκτικοί, γιατί
Тетя правима топи, отан си венуе се ми омада, бор на носну ти омада перисотерно. Авто го норизу апу тен ембирија му ке име сигурно су ти кате омада, отан пернаје кати тетјо, мета вјени апо мија тетја, ена тетјо проблема, те лега, пио динати. A my musím určitě vzít v úvahu to, že jedna, mužstvo, když prodělá takovéto problémy, tak občas to, se to může vyvíjet vlastně v pozitivno, že to bude pro ně výhoda. Takže je možnost, že mužstvo díky tady tomu problému, které mělo, bude nyní třeba silnější. I umáda mu denechy dikéoma, nejne chalary, ute, jenujte od těch toho agonistického choru, ute z toho mělo, και όταν παίζουν φιλικά παιχνίδια, όχι τα επίσημα παιχνίδια όπως είναι αυτό το αυρίνο. Moje mužstvo určitě nemá právo nějak povolit, ani co se týče v hlavě, ani na hřišti, ani když hrajeme přáteláky, natož u takto důležitého zápasu. Ja, Christo. Εντάξει, δεν μπορούμε να προγραμματίζουμε πόσους βαθμούς χρειαζόμαστε για την πρόκριση. Γιατί ακόμα είναι νωρίς. Είναι δεύτερο γύρο. Όπως γνωρίζουμε όλοι, όσο γνωρίζουμε όλοι, όλες οι ομάδες έχουν ένα βαθμό. Αύριο είναι δεύτερο γύρο και εμείς, όπως σας είπα, προετοιμάζουμε το παιχνίδι με παιχνίδι. Ακόμα δεν έχει ξεφύγει κάποια ομάδα. Όλοι ήμασταν στα ίδια και κάθε πόντο για μας είναι πολύ σημαντικό. Otázka, jestli toto Europa League beru jako nějaký mini turnaj na kvalifikaci, vlastně jako nějaký rozdaný karty, aby se kvalifikovali mezi těch 32. Odpověď, že samozřejmě takhle nemůžou brát, že víceméně jsme ještě na začátku, teprve druhé kolo zítra, všichni mají po jednom bodě, takže půjde o každý bod. Κόουτς, κατά πόσο το μάτς που πέρασε με την Ξάνθη θα επηρεάσει το σχεδιασμό το διανό αγώνα, το λέω την αγωνιστική άποψη. Αν διαπιστώσω ότι ίσως κάποιοι παίκτες δεν είχαν φρεσκάδα, αν ίσως χρειάζεται λίγο παραπάνω rotation, επηρεάζει ή έχετε ένα πλάνο το οποίο πάει σταθερά μετά τα μάτς. Κοιτάξτε, προσπαθούμε και κάνουμε μετά από την κάθε παιχνίδι προσπάθεια, ιδιαίτερα όταν έχουμε τρία παιχνίδια της εβδομάδας να ξεκουράζουμε τους παίκτες και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να είναι έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς λειτουργήσε αυτό πέρυσι. Φέτος έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχουμε πράγματα που πιστεύω ότι τους βοηθάνε και βλέπω οι παίκτες ότι είναι ευχαριστημένοι. Δεν έχουν παράπονα, δεν αισθάνονται κάποια ιδιαίτερη κούραση. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, όλοι είναι ok, όλοι είναι έτοιμοι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Otázka na to, jestli hra s mužstvem Ξάνθη měla vliv na zítřejší utkání, třeba, že někdo není fit, potřebují nějaké změny. Odpověď, že toto vždycky se řeší po každé hře. Samozřejmě po každé hře poskytuje hráčům nějaké míře odpočinek a teďka měli například tři hry, mají tři hry za týden. Nevím, jak to bylo v loni, ale letos určitě je to trošku jinak. Hodně se jim pomáhá hráčům, to znamená, že všichni jsou spokojení, nemají nějaké zvláštní problémy, nejsou unavení, nestěžují si, takže situace v týmu je OK. Radin. Με δεδομένη την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στην αυριανή σας αντίπαλο και με δεδομένο επίσης το ότι ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς είναι των πραγμάτων αναγκασμένος να διεκδικήσει την νίκη αύριο. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα θα θεωρούνταν καλό ή κακό για σας. Otázka, zda ty problémy, kterým čelí protihráč, jestli by mohlo ovlivnit utkání a jestli by považoval remízu jako dobrý výsledek. Κοιτάξτε, εμείς κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να κερδίσουμε. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Μπαίνουμε με τη λογική, θέλουμε να πάρουμε τρεις βαθμούς. Τώρα είναι δεύτερο γύρο. Δεν είναι πέμπτο γύρο να
αυτή η νίκη μας οδηγεί ή δεν μας οδηγεί στην επόμενη φάση. Έτσι. Για μένα, όπως σας λέω, και είπα πριν, παίκτες είναι προετοιμασμένοι να κερδίζουν το παιχνίδι. Πώς θα γίνει και τι θα γίνει αύριο, αυτό θα δούμε. Δεν μπορείς ποτέ να, όπως γνωρίζετε και εσείς, είσαι σίγουρος στο πριν το παιχνίδι αν τα κερδίσεις ή όχι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν μεγάλη προσπάθεια και θα δώσουν ο καθένας 100%. V každé hře se snažíme vyhrát samozřejmě. I zítra budeme chtít získat 3 body. Je to druhé kolo, přece jenom není to 5. kolo, aby to bylo nějaké rozhodující, aby šlo o postup. A jak jsem řekl předtím, tak jsme připraveni vyhrát. Samozřejmě co a jak, tak to se uvidí zítra. Nemůžeme si být nikdy jistí, ale určitě se budeme snažit, aby náš výkon byl 100%. O Evgenius kým je to Dimitris. Μας έλεγε ότι αύριο θα ξέρει ποιοι παίκτες θα είναι στη διάθεσή του και ποιοι δεν θα είναι λόγω της ίωσης. Αυτό πώς σας επηρεάζει σας την προετοιμασία του? Před chvilkou nám trenér Slovanu říkal, že zítra bude vědět určitě, kdo bude fit a nebude, kdo bude připravený hrát a nebude. Jak vás toto rozhodnutí ovlivňuje ve vaší přípravě? Chati mu lije, že znorizí a poprýn v to. Den tam máte, já vrhu sigur. Něco mi říká, že určitě to ví už teďka, že určitě se to nedozví až zítra. Já vím to. Co si myslíte o tom, nebo co znamená to podle vás, že mužstvo 3 nebo 4 dny netrénuje vůbec, co se týče jejich fyzického stavu, a nebo třeba o tom, co jste říkal předtím o jejich hlavě, o koncentraci, že možná budou líp zkoncentrovaní? Εξαρτάται από την ομάδα. Δεν ξέρω πόσες μέρες δεν κάνουν προπόνηση παίκτες του αντίπαλου. Εμένα, εγώ σας είπα από την αρχή, αυτά τα πράγματα μπορούν να δυναμώνουν μόνο την ομάδα. Αν έχουν συμβεί και, δεν, ξαναλέω, δεν ξέρω πόσες μέρες οι κάποιοι παίκτες από την ομάδα του Σλόαν ήταν εκτός δράση. Αλλά με ενδιαφέρει η ομάδα μου και για την δική μου ομάδα πιστεύω ότι είναι καλύτερα που παίξαμε την Κυριακή, γιατί έχουμε ροή, έχουμε παιχνίδια και αυτό ήταν και σχεδιασμός που είχαμε και από πριν. Τότε δεν με προβληματίζει καθόλου. Αυτό που κάνουμε από την πρώτη στιγμή και πρώτη μέρα, βλέπουμε τον εαυτό μας, σεβόμαστε τον αντίπαλο και προετοιμάζουμε το παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι. Záleží na mužstvu. Nevím přesně, kolik dní netrénovali, ale jak jsem řekl, tak nejspíš to posílí to mužstvo psychicky. Samozřejmě u nás je to jinak. My jsme, podle moje družstvo, můj tým hrál teďka furt a určitě je lépe, že jsme hráli stále, jsme nějak v tom vývoji furt hracím. A od prvního dne... Αν και ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια περίοδο με αγώνες συνεχόμενους, 2 αγώνες την εβδομάδα, βλέπουμε ότι έρχεται μια ομάδα η οποία παίζει συνήθως αυτή με πολύ λίγες αλλαγές. Είναι γιατί ακόμα δεν έχει και κούραση γενικώς τους παίκτες. Φαίνεται να υπάρχει ένα που θα παίζει πάντα και έτσι έναν ρυθμό. Πώς το βλέπετε? Vidíme, že PAOK hraje přibližně 2 zápasy týdně, ale přesto má malé změny. Čím to je? Třeba tím, že nejsou hráči ještě unavení? Ale tím je, že máme polus pechtes, a to je kalé, to proponitý. Já mena je... Δεν έχω ένα, να λέμε τώρα, έχω 12-13 παίκτες και μόνο αυτούς βάζω να παίζουν. Βλέπω και στη διάρκεια της εβδομάδας πώς δουλεύουν στις προπονήσεις, σε τι κατάσταση βρίσκονται, ποιος είναι ο αντίπαλος.
Έτσι σχεδιάζω και έτσι πρώτο σκέφτομαι για την πρώτη ενδεκάδα και μετά με αυτόν τον τρόπο το ίδιο προτιμάζω και τους παίκτες όποιοι είναι στο πάγκο. Máme hodně hráčů, to je naše výhoda, takže to je pro mě dobře jako pro trenéra. Nemám jich jenom 12 nebo 13 a vždycky vidím v průběhu týdne, jak se jim hraje, jak jsou na tom a podle toho se pak rozhoduji, co budu dělat v konkrétním zápase. Nebude vítězství klíčem ke kvalifikaci? Σίγουρα το είναι κάτι που θα μας δώσει προβάδισμα, έτσι θα έλεγα. Αλλά βέβαια ότι υπάρχουν άλλα 4 παιχνίδια, υπάρχουν άλλοι 12 βαθμοί και δεν θα είναι κάτι που μπορεί να σε χαλαρώσει ποτέ μέχρι να είσαι και να αποκτήσεις τους βαθμούς όπως οδηγούν στην επόμενη φάση, δεν χαλαρώνεις. Και να αποκτήσει και να υπάρχουν και παιχνίδια, πάντα θα θέλει κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι εγώ και αυτό ζητάω και από του παίκτε. Určitě by nám to pomohlo, ale ještě máme před sebou 4 hry, to znamená 12 bodů a určitě do té doby se nemůžeme jakkoliv uvolnit. Prostě než získáme body, které nám pomůžou dál, musíme být furt připraveni. Allegro. Και με το Κώστας και τελείως. Έχει προκαλέσει τώρα μια ερώτηση, Αθανασιάδης ή Κουλούρης. Δεν ξέρω αν θεωρείτε πως κάποια στιγμή αφορούν και οι δύο στην ενδεκάδα και πώς το βλέπετε τώρα αυτό το δίδυμο. Έχετε προφανώς ένα δίδυμα. Με ρωτάτε για το αυριανό παιχνίδι. Γενικώς ρωτάω. Γενικώς. Γενικό έτσι. Είναι οι δύο παίκτες. Αλήθεια είναι ότι κάτι σ' άποψή μου δύσκολα χωράνε μαζί στην ενδεκάδα. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά για τον τρόπο πώς βλέπω εγώ και πώς σχεδιάζω εγώ την ενδεκάδα, αυτοί οι δύο δύσκολα μπορούν να παίζουν μαζί. Otázka byla zde na dva hráče, Athanasiadise a Koulourise. Názor trenéra je, že se nevejdou spolu do té jedenáctky a jak je vidí a jak sestavuje vždycky to družstvo, tak asi nemůžou fungovat spolu v té jedenáctce. Panda Leo, exertáte kia potom antipolo, kia exertáte v topu telome na vgálome a potom skrameno pěkně. Vždycky samozřejmě závisí na protihráči a na tom, co chceme ukázat. Jakšte. Ακούσαμε προηγουμένως προηγουμένως Σλόβαν να στέκεται πολύ στο κομμάτι των παγών. Πόσο θα επηρεάσει η παρουσία των διάφορων παγών του ΠΑΟΚ, που είναι γνωστό ότι είναι φανατική, ότι δημιουργούν ατμόσφαιρα, κυρίως λόγω της ιδιαιτερότητας του γηπέδου. Είναι ένα μικρό γήπεδο και εκεί σε δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Εσάς σας προβληματίζει καθόλου αυτό, πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει μια όθηση παραπάνω στον ΠΑΟΚ, και αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί όντως θα είναι πολύ κοντά στους παίκτες αυτού του. Otázka na fanoušky PAOKu o tom, že pan Trpišovský tady zmiňoval fanoušky PAOKu o tom, že vlastně zde máme malé hřiště a fanoušci budou určitě blízko, jestli vůbec to vidí jako problém a jestli by to mohlo pomoct PAOKu, co si o to myslí? Tak to super, že otrů síla, to jechome z toho gípedu, jinak elektro je mas. Ιδιαίτερα όταν παίζεις εκτός έδρας και έχεις στήριξη από τους οπαδούς, είναι θετικό. Určitě čím víc fanoušků, tím líp. Obzvláště když hrajeme jako hosté, tak určitě lepší, když máme podporu fanoušků. Και η μήνυμα αυτή που ήθελα να τους περάσω είναι ότι να συνεχίζουν να έρχονται, να βλέπουν την ομάδα, γιατί και η ομάδα δίνει, όπως καταλαβαίνουν και ήδη, 100% κάθε φορά. A vzkaz fanouškům určitě, aby i nadále s námi nás jezdili podporovat, protože určitě tým se snaží vždycky podat 100% výkon. Dystichos, όπως είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι, δεν κερδίζεις κάθε φορά και αν είσαι καλύτερος. Bohužel, jak jsme viděli v poslední hře, tak určitě po každé nejde vyhrát, i když někdy býváme lepší. Ale kanenas den bori na pioti, ομάδα den kanenas prospati, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ale určitě nikdo nemůže říct to, že jsme se nesnažili od první do poslední minuty. Kde ten kinigi se ty niky? A nešlo po vítězství. O ten i parchikáty teď jo, oni mi zproto, ke parapan, a potom solu stejno mě nakrdízujeme.
Αυτό είναι κάτι, κάτι σίγουρο. Γι' αυτό δουλεύουμε, αυτό είναι ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι. Když to je něco takového, tak samozřejmě vždycky my se snažíme vyhrát, tohle je vždycky náš cíl v každé hře. Και όπως είδατε και εσείς, μπορεί να οι κάποιοι παίχτες κάποιες φορές και κάποια παιχνίδια, μήπως δεν είναι στο 100%, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. A jak jste viděli, tak někteří hráči samozřejmě někdy nejsou úplně na 100%, a to se stává všem týmům na světě. Για διαφορετικούς λόγους, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάθε φορά γιατί η απόδοση του έναν από τους 11 ή 2 παίκτες δεν ήταν αυτή που ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. A to kvůli nejrůznějším způsobem a nikdy nemůžeme vědět, proč zrovna ten výkon toho nebo druhého hráče zrovna nebyl na 100%. Ale εμένα είναι σημαντικό ότι τέλης υπήρχε από τους όλους. Ale nejdůležitější je, že chceme všichni. Και ότι οι όλοι ήταν μετά από το παιχνίδι στεναχωρημένοι γιατί δεν κάναμε νίκη. A že všichni, když nevyhrajeme, tak jsme velice smutní. Τελευταία ερώτηση, Χρήστο. Κάτι αγωνιστικό μετά από 8-10 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, πάω έχει πάρει σκοράρισμα από τους παίκτες μεσαίας γραμμής, μόνο από ένα, τον Πίσιμπλα. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει, περιμένετε περισσότερο βοήθεια και από σε αυτό το τομέα από τους παίκτες μεσαίας γραμμής. Ναι. Ναι, περιμένω. Δουλεύουμε και σε αυτό το κομμάτι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και στις προπονήσεις και μιλάμε μαζί τους. Προσπαθώ να τους εξηγήσω αυτό τι χρειάζεται και τι θέλουν να κάνουν όσο αφορά το επιθετικό κομμάτι. Otázka na hráče středové, o tom, jestli náhodou nepotřebují trošku více práce na nich. A odpověď je ano, samozřejmě o tom s nima mluvím a o tom, co potřebujeme, aby byl ten útok určitě lepší. To podle se ropí odiskuli na valis gol. Ve fotbale nejtěžší je dát gol. Ταυτόχρονα, μην κερδίσουν την ίδια αγωνιστική. Τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό πρωτάθλημα, πώς το σχολιάζεις εσείς? Πιστεύω ότι είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό. Γιατί δεν είναι καλό που δεν κερδίζαμε εμείς, ναι, αλλά είναι καλό όταν λέμε συνολικά για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες μπορούν να απειλήσουν 4 μεγάλες ομάδες. Αυτό είδαμε και στο προηγούμενη αγωνιστική. Και πιστεύω ότι αυτό το πρωτάθλημα θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το προηγούμενο.